μέχρι στιγμής αποτελέσματα ότι κερδίζει ο Ερντογάν τις εκλογές. Φαίνεται να μην είναι μία αναστρέψιμο το αποτέλεσμα και βεβαίως ως προς την πολιτική η οποία θα ακολουθηθεί εκτιμάται ότι πλέον θα είναι ακόμη πιο αυτοκρατορική και δεν αναμένονται να υπάρχουν μεγάλες ευθύνες αλλαγή στάσης έναντι των διαφορών ζητημάτων τα οποία απασχολούν και την Ευρώπη και την Τουρκία. Το πρώτο δηλαδή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αναμένεται ότι ο Ερντογάν δεν θα υποχωρήσει. Δεύτερον είναι η πολιτική έναντι της περιοχής της Μέσης Ανατολής που ο Ερντογάν θα συνεχίσει την Οθωμανική του αντίληψη. Και το τρίτο εκεί που φαίνεται να είναι η αχίλλειος στέρνα του Ερντογάν είναι η οικονομική πολιτική, αλλά εκτιμάται εδώ στις Βρυξέλλες ότι θα έχει τη στήριξη του αυτές τις συνθήκες της Ρωσίας στη λογική του εκκρεμού, δηλαδή όταν η Δύση δεν του κάνει τα χαρτίρια, τρέπεται προς τη Ρωσία. Το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να πάρει και την πλειοψηφία μαζί με τους εθνικιστές στη Βουλή. Φαίνεται ότι επί του παρόντος καταφέρνει να την πέρει. Υπάρχει δρόμος, σας αφήσουμε να δούμε το αποτέλεσμα γιατί είναι κάπως οριακά εκεί τα πράγματα με το φιλοκουρδικό κόμμα. Αλλά οι εξουσίες οι οποίες έχει ο Ερντογάν στα χέρια του τονίζουν εδώ στην Βρυξέλλες είναι τέτοιες που τον καθιστά κυρίαρχο του παιχνιδιού διότι μπορεί να κυβερνά ακόμη και με προεδρικά διατάγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι ξεπερνά και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν και οι Βρυξέλλες ότι η προεδρική δημοκρατία η οποία εφαρμόζει πλέον ο Ερντογάν ξεπερνά τις προεδρικές δημοκρατίες δυτικού τύπου αφού του δίνει την εξουσία να κυβερνά και με προεδρικά διατάγματα και να παρακάμψει όποτε αυτός κρίνει σκόπιμο ακόμη και το κοινοβούλιο, ακόμη και τη δικαστική εξουσία. Μάλιστα. Άρα βλέπουν να υπάρχει μια κυριαρχία πλέον του Ερντογάν. Γιάννο, πρακτικά βλέπεις να αλλάζει κάτι στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Τουρκίας, του αυτοκρατορικού Ερντογάν πλέον στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα? Ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιλαμβάνομαι να υπάρχει τρομερή αλλαγή. Εξαρτάται βεβαίως από τα κράτη-μέλη, κυρίως από τους Γερμανούς, τους Αυστριακούς και τους Γάλλους αυτή η πολιτική. Πάντως βέβαιο είναι ότι την επόμενη Τρίτη θα συζητηθεί και το θέμα της Τουρκίας μεταξύ των υπουργών εξωτερικών. Μάλιστα, όπως πληροφορούμε, θα υπάρχει και παράγραφος για το Κυπριακό, η οποία κινείται προς θετικές κατευθύνσεις, ειδικώς για την εξωτερική πτυχή του Κυπριακού. Μάλιστα. Βεβαίως είναι και το ζήτημα των ενεργειακών. Τεράστιο κεφάλαιο και αυτό, το πώς θα κινηθεί εκεί ο Τάγκη Περτόγκαν. Δεν βλέπουν τρομερές αλλαγές, εφόσον ο Ερντογάν θα είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού. Μάλιστα. Γιάννο Χαραλαμπίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα. Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας.